Κλείσουμε με τον προπονητή της ανόρθωσης, τον Άριστο Αρίστου, ο οποίος μας περίμενε υπομονετικά μαζί με τις παίχτριες του. Coach, πρώτη ήττα σήμερα για την ανόρθωση της φετινής σεζόν. Στο χειρότερο σημείο, εκεί που βγάλατε αντίδραση, μετά το πολύ κακό ξεκίνημα, περάσατε μπροστά στο σκορ, όμως στο τέλος φύγατε με ήττα από την έδρα της ΑΕΛ. Γνωρίζοντας την ομάδα σας, θεωρείς ότι στον τρίτο τελικό θα διαχειριστείτε αυτή την απρόσμενη πίεση και σίγουρα, θα επανέλθετε? Σίγουρα, η ομάδα μου έδειξε πάρα πολλές φορές στα δύο χρόνια που είμαστε ενεργοί. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα από την πρώτη ημέρα. Ασχέτως αν είναι καινούργια ομάδα και δύο χρόνια είμαστε εδώ, πάρα πολλές φορές πρέπει να δείξαμε ότι έχουμε το χαρακτήρα να έρθουμε πίσω. Εν ώψη του τρίτου τελικού τώρα, ποιο θα είναι το πλάνο? Θέλετε να αλλάξετε κάτι ή θεωρείτε ότι απλά πρέπει να βελτιωθείτε σε κάποιους τομείς? Εντάξει, να μιλήσουμε με την ομάδα, να δούμε πού πήγαμε λάθος, τι πρέπει να διορθωθεί και να το. Τι θεωρείς ότι πήγε λάθος σήμερα, κυρίως στην αρχή που ξεκινήσατε? Η αρχή, ήταν η αρχή, το πρώτο δεκάλεπτο. Θεωρείς ότι αυτό ήταν ο λόγος που η ανόρθωση πρέπει να τρέχει? Ένας από τους κύριους λόγους, ναι, ήταν η αρχή. Όταν αφήγαμε την Τσέρι, είχε πάρα πολύ ελεύθερα σουτ, ναι, και μας τιμώρησε. Εντάξει, ήταν κάτι που πρέπει να αλλάξαμε. Πέτυχε αυτές οι αλλαγές που κάναμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Εντάξει, χάσαμε το στο τέλος με τις λεπτομέρειες. Και τι θα πείτε στις παίχτριες τώρα που είπαμε δέχτηκαν την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα? Αυτό είναι δύσκολο ψυχολογικά, από ψυχολογική διαχείριση. Τι θα τους πείτε για να τους ηρεμήσετε εν ώψη της ερχόμενης Πέμπτης? Εντάξει, εγώ πάντα, όπως είμαι με τις παίχτριες, που λέω, το coach θα είναι πάντα δίπλα τους. Ό,τι ευθύνη έχουν και οι παίχτες, έχουν και οι coach, και προχωρούμε μαζί. Κυνηγούμε στις νίκες μαζί και στις ζήτες πάλι μαζί μας. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάρα.